Έχουμε καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, χωρίς πιστωτικές γραμμές, χωρίς νέα προαπαιτούμενα, χωρίς νέα προαπαιτούμενα και νέες αιρεσιμότητες έναντι μέτρων για το χρέος. Τα μέτρα για το χρέος έχουν επαρθεί όλα με την απόφαση που είχαμε προχθές. Χωρίς ασφιχτική επιτροπή έναντι χρηματοδότησης. Η Ελλάδα λοιπόν από το Σεπτέμβρη και μετά που θα τελειώσουν από τις 21 του Αυγούστου που τελειώνουν και τυπικά, τελειώνει και τυπικά το τρίτο πρόγραμμα στήριξης, είναι μια χώρα που θα μπορεί να στέκεται στα πόδια της ξανά, θα χρηματοδοτεί τις ανάγκες της με τις δικές της δυνάμεις και το σημαντικότερο είναι ότι οι κυβερνήσεις που θα εκλέγει ο ελληνικός λαός θα αποφασίζουν αυτές τα μέσα της πολιτικής με τις οποίες τα μέσα της πολιτικής προκειμένου να καλύπτουν τους συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους. Αυτή είναι η αλήθεια, όσο και αν κάποιους αυτό τους ενοχλεί, όσο και αν κάποιοι αδυνατούν να το πιστέψουν. Εμείς όμως οφείλουμε, κυρίες και κύριοι υπουργοί, να μην μείνουμε μονάχα στη διατύπωση και με όρους, αν θέλετε, οικονομικούς, στη διατύπωση της έννοιας της καθαρής εξόδου. Αλλά οφείλουμε να προσδιορίσουμε τι σημαίνει καθαρή έξοδος στην καθημερινότητα των πολιτών. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα και τους πολίτες. Αυτό καλούμαστε τώρα να σχεδιάσουμε. Αυτό καλούμαστε να συγκεκριμενοποιήσουμε και να υλοποιήσουμε. Και αυτό το χαρακτήρα, αυτό το θέμα, αν θέλετε, έχει η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτός είναι ο πολιτικός στόχος στη νέα περίοδο που ανοίγεται μπροστά μας για τη χώρα, για τους πολίτες και για τα κοινωνικά στρώματα που δέχθηκαν τις αβάσταχτες πολλές φορές πιέσεις των μνημονιακών προγραμμάτων. Και είναι προφανές ότι αυτός ο νέος πολιτικός δρόμος που καλούμαστε να ανοίξουμε, αυτή η νέα μέρα που οφείλουμε να σχεδιάσουμε, δεν μπορεί να είναι μία επιστροφή στο παρελθόν. Στις επιλογές δηλαδή και τις πρακτικές του παλιού πολιτικού συστήματος, στις μέρες της γενικευμένης διαφθοράς και φοροδιαφυγής, στις μέρες της επέκτασης με ασίδωτο δανεισμό, στις μέρες μιας επίπλαστης αντικοινωνικής αυθονίας των λίγων. Χρειάζεται σήμερα αντιθέτως μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, μια θα την ονόμαζα λελογισμένη επέκταση στη βάση των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Μια επέκταση με δύο στόχους, από τη μία την στήριξη των πλέον αδυνάμων και από την άλλη την τόνωση της αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής οικονομίας.